έρχεται και φοβάται να πλησιάσει να κάνει καλό ψηλοτερισμό. Γιατί? Γιατί? Ένα γιατί. Ένα γιατί. Που θα βγουν και δυσκολότερα. Κάνουμε μια. Φέτος κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο άλμα εμείς διαχειριστικά. Κάνουμε τα πάντα. Την κλούβα αυτή που βλέπετε, δεν την άφησε να την πετάξουμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά θέλουμε ένα συμβούλιο και μια πλειοψηφία κοντά. Όχι να ασχολείται με εισαγγελία. Όχι να έχουν αξιοπρέπεια και να τις αμαφρώνουν κάποιοι άνθρωποι και να ξέρουν και τον λόγο. Και θα βούβα. Στη σούλα, από εδώ, από εκεί. Διάφορα. Τα ξέρετε όλοι το μεταξύ. Κάντε κάτι. Κινδυνεύει ο συνεταιρισμός από χαζομάρα. Δεν ξέρω από τι. Από ίδρυκα τζάμπα. Από χίλια. Και εμένα με πονάει. Γιατί όπως είπε ο Τόλης, μάθωσα. Και εγώ αυτό το έργο σε κανένα τέτοιο τύπο δεν τον αφήσω. Μάθωσα. Ειλικρινά σας λέω, το πονάω πάρα πολύ αυτό το έργο. Ναι, ο ταμπακιάρισμα, αναγνώρισε το ταμπακιάρισμα, έβγαλε μπροστά το ταμπακιάρισμα, ναι, γιατί. Ναι, και αυτό το έργο δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Ειλικρινά με αυτά που κάνουμε, το μόνο που θέλουμε είναι να τρέξουμε να φύγουμε. Γιατί δεν αντέχουμε. Δεν γίνεται να δουλεύεις 12 ώρες και 16 και να ακούς αυτά. Θες δουλειά. Πρόεδρε, κάνω δυο Πρόεδρε, παλαμεύωση η λαβή εδώ συνάδελφο στον Τόλι να πιάνει και βάλει τα πρακτικά. Εγώ έχω κλειδί εδώ για να είναι 2 μήνες στο Υποπτικό Συμβούλιο. Προχτές έχει μια εβδομάδα 10 μέρες, καθίσαμε και διαβάσαμε τα πρακτικά σαν Υποπτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν είδα στη διοίκηση που συμμετέχει ο συνάδελφος του Αντώνης να κάνει μια πρόταση υπηκοδομητική. Παρά όλα αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος και ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν στέκονται δηλαδή. Για μια οργάνωση που είναι πνεύμονα στις πόλεις. Κάτι δικός μας πνεύμονας, πάμε να τον καταστρέψουμε. Ένας πνεύμονας μας έμεινε. Το συνδυασμό πρέπει να τον κοιτάξουμε σαν κόρη οφθαλμό. Και ο συνάδελφος Αντώνης καλά να συνηθιστεί και να, αν θέλει πράγματι για το καλό του συνδυασμού, όπως λέει, να πηγαίνει στη διοίκηση, να κάνει προτάσεις και αν δεν οι προτάσεις του δεν τις λαμβάνει υπόψη ο πρόεδρος, να έρχεται να συγκαταθέτει εδώ στη συνέλευση και να εγώ έκανα αυτή την πρόταση η οποία θα είχε καλύτερο αποτέλεσμα και ο πρόεδρος δεν την έλαβε καν υπόψη. Βέβαια, δικαίωμα της πλειοψηφίας είναι να κάνει αυτά που λέει κάποιο άλλο μέλο τη διοίκηση. Γι' αυτό θέλω να σα πω να συνηθιστείτε λιγάκι και να δείτε κατά μέρο τι μηνύσει και όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε τον συνδυασμό. Ο συνδυασμό θα δημιουργήσετε και δημιουργείτε προβλήματα. Αυτά. Να ανακοινώσω το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία. Ορίστε. Ναι, θα σου πω. Λοιπόν, επειδή δεν έχω καταλάβει τίποτα, έτσι με πλάκα. Σήμερα τα παιδιά τη αντιπολίτευση θα μα πούνε αυτοί κάποιος από τα παιδιά το λόγο τη μήνυση για αυτιστία. Αυτοί κάποιοι. Να βγει εγώ έκανα, κάναμε τη μήνυση για αυτόν τον λόγο. Εγώ για αερολογίε θα φέρω δύο πράγματα γιατί είναι αργά. Έχουμε κουραστεί, αλλά δύο κουβέντες. Κάναμε τη μήνυση, τη γνώμη του στον λόγο, για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Δύο κουβέντες. Όχι νούμερα και παπαγιέ. Έχουμε κουραστεί. Δύο κουβεντούλες. Θέλω να δώσω τη γνώμη του. Γιατί κάναμε τη μήνυση για απιστία. Άμα θέλουν, γιατί όχι. Αντώνη, Αντώνη, δεν το καλάσκησε. Ας την ευρωμία. Θέλεις να απαντήσεις. Θέλεις να απαντήσεις αυτό. Θέλεις να πεις. Να πεις ότι έκανα μήνυση για αυτόν τον λόγο. Και μετά θα απαντήσουν αυτοί γιατί έκαναν 40 γουνιές. Και ζητάνε ένα εξαρτήριο. Κύριε Σαρόντα, Γιώργο, γιατί η Διακριστική Επιτροπή αποφάσισε και έκοψε από καλά της το 2013 908.000 ευρώ. 190 και 200.000 κύριε θα διαπραγματευόταν στο Βερολίνο. Και να φέρει το πρακτικό έργο μέσα στις 27 του 2013.
να το δείτε όλη τη γράφη. Δεν είμαι κύριος. Είναι εδώ πέρα. Μαζί με την κυρία του εκπομπτικού. Ωραία άποψη έχεις. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πρώτον, δεν είμαι κύριος. Είμαι συνάδελφος. Έτσι αν απαντάς κύριος όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή άποψη. Ζητήστε τον πραγματικό αγαπητέ. Συνάδελφε, ζητήστε του. Γιατί δεν του ζητάτε εγώ. Εγώ πιάνω την άποψη δική σου. Να καταφέρω. Να του την άποψη δική μου. Δεν την άκουσα, περιμένω. Γιατί δεν θα ακούσει τα δικά σου. Δεν θα ακούσει τα δικά σου. Αλλά τελείωσε το τελείω. Να του την άποψή μου. Αυτή πρώτη διαπράγματα. Δεν την κατάλαβε τη μου. Είμαι βλάκα, είπα το ίδιο. Δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει δόλο σε αυτό που κάνανε. Αν την αφέρω, δηλαδή σκοπίμω σε συγκεκριμένου ανθρώπου που κάνανε. Μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο πολιτικό κύριο. Σου κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να μου πείτε. Εγώ το σώμα και το βάλα. Λοιπόν κύριε, τα 908.000, αν θυμάστε τα 908.000 υπόθηκαν εδώ μέσα, εξάλλου από πού τα ήξερε ο Αντώνης ο Γρέσιος, υπόθηκαν εδώ μέσα τα 908.000. Ότι οι πελάτες ζητούσαν 1.900 και μετά από διαπραγμάτευση κλείσαμε στα 908.000, είναι γραμμά και στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Δεν υπάρχουν αυτά τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και τα 190 και τα 200 που έκανα στο Βερολίνο πού ήταν. Δεν κατάλαβα. Τα πιστωτικά που έκανες εσύ κύριε Γκρέζιο από το 1998 μέχρι το 2006, πότε τα έφερες μέσα στη Γενική Συνέλευση? Πότε τα έφερες μέσα στη Γενική Συνέλευση? Εσύ δεν ήσουν διοίκηση, αντιπρόεδρος δεν ήσουν? Τώρα κάνεις το χαζό που είναι στα συρτάρια του συνεταιρισμού, στο λογιστήριο του συνεταιρισμού. Τα δικά σου κύριε Γκρέζιο, εμείς εδώ τα φέραμε και τα πιστωτικά και όλα και τις επισφάλειες τα 2.200 και είχαμε και το θάρρος να πούμε και από πού προέρχονται. Το θέμα είναι τα δικά σου τα πιστωτικά. Το Αντώνη του Γκρέζιο, του Κώστα, του Ταβακιάνη, του Στέλιου, του Βετλή, τα ονόματα, ε! Κάτσε τώρα, πόρτα, Χρήστο, ηρέμησε. Ακόμα πάνω από το γαμίσι και ο Λόντα. Στέλιο, συνόπτησε. Πρόεδρε, καταλαβαίνετε κύριε σε τι κλίμα ζούμε. Εκεί κάτω, έτσι. Και οι κύριοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι μετά από σχολαστικό έλεγχο και αφού τα στοιχεία έφτασαν στον εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης, η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Βάλετε τον Κώστα στο αρχείο και εσείς είστε τελειώνει την ιστορία. Όχι, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος, φίλε. Κάνεις λάθος. Την οικογένεια που μου την πέταξε ο Γκρέλιος και η ομάδα του στα σκουπίδια και με έστειλαν για απιστία στον εισαγγελέα, όχι να τους αφήσω έτσι. Εντάξει. Και αρχούν να αποδείξουν αυτοί ότι εγώ είμαι ελέγχοντας. Να το κλείσουμε. Εδώ έχει ένα θέμα διάφορα. Θέλει κάποιος να κάνει στα διάφορα κανένα πρόταση. Ότι ο συνεταιρισμός είναι έτοιμος περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ήδη έχουμε μπει σε πολύ καλές και δυνατές αγορές. Το θέμα είναι να περπατήσουν καλά οι τιμές, να περπατήσει καλά η αγορά. Πράγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση των αγορών. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η δωρεάν διανομή θα συνεχιστεί και για φέτος. Βέβαια οι ποσότητες είναι πολύ μικρότερες.
21.000 τόνοι ήταν για πέρυσι, 6.000 τόνοι είναι για φέτος. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να περπατήσει η αγορά, να μπορέσουμε να διώξουμε τις ποσότητες στην αγορά με το όποιο καλό δυνατό αποτέλεσμα. Ένα πράγμα που θέλω να επισημάνω είναι ότι ήδη έχουν εντοπιστεί κάποια πράγματα, κάποιες διαρροές σε σχέση με την παραγωγή. Να ξέρετε κύριε, ο συνδεσμός δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Ο συνδεσμός δεν είναι μόνο για τα δύσκολα χρόνια. Και για τα εύκολα είναι και για τα δύσκολα είναι και για πάντα είναι. Ή πιστεύουμε στο συνδεσμό και είμαστε στο συνδεσμό εξ ολοκλήρου και φέρνουμε την παραγωγή μας εξ ολοκλήρου, ή σε διαφορετική περίπτωση οποιοδήποτε πιαστεί να δίνει παραγωγή εκτός συνδεσμού, να ξέρετε ότι θα έρθει σε αυτήν την αίθουσα για διαγραφή. Θα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και από εκεί και πέρα ο καθένας ας τραβήξει τον δρόμο του. Ήδη υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι έρχονται να ξεδηλώσουν κάποιες ποικιλίες. Αυτό είναι ντροπή και δεν πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεδηλωθεί ποικιλία. Εντάξει. Και η παραγωγή, όπως δηλώνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι θα δηλωθεί και τώρα. Και έτσι πρέπει να έρθει στο συνδεσμό. Οποιαδήποτε διαρροή σημαίνει διαγραφή. Το ξεκαθαρίζουμε για να είμαστε φίλοι. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συνέλευση. Λοιπόν, κάθε χρόνο οι επιστροφές στο τέλος της χρονιάς στα τελάρα είναι τεράστιες. Δεν μπορεί να επιστρέφονται στο τέλος της χρονιάς 1500 τελάρα και μάλιστα 2 μήνες μετά, 3 μήνες μετά. Το ξεκαθαρίζουμε. Η επιστροφή των τελάρων που θα δεχόμαστε στο τέλος θα είναι μέχρι 200 τελάρα. Δεν μπορεί να παραγγέλνουμε τελάρα εμείς και να κρατάμε τελάρα η παραγωγή στα κτήματα από τα Spring Bell. Τα τελάρα είναι ένα εργαλείο για να το δουλεύουμε και δεν είναι εργαλείο για να το έχουμε στα κτήματα και μάλιστα σε πλεονασμό. Οι επιστροφές θα περιοριστούν μέχρι 200 τελάρα. Πρέπει να πάρουμε απόφαση εδώ για το Σώμα Οργωτών Λογιστών σαν ελεκτικός μηχανισμός του συνεταιρισμού για το 2016. Συμφωνούμε. Να ανακοινώσω το αποτέλεσμα. Για την απαλλαγή ευθυνών διοίκησης και ελεγκτών ψήφισαν υπέρ της απαλλαγής 160, κατά 25, λευκά 1 και άκερα 9. Για τη διαγραφή του κυρίου Μακρόπουλου, ναι ψήφισαν, ναι στη διαγραφή δηλαδή, 148, όχι 35. Για της κυρίας Παπαδοπούλου τη διαγραφή, ναι 120, όχι 22 και 8 άκερα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε. Thank you.